Δεν μου πει ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό παρόλα αυτά. Το πολύ πολύ αγαπημένο. Α την αλλεργία έξω. Λοιπόν, άμα θα μιλήσω όπω μιλάει ο πατέρα μου που είναι παπαριζέο και όποιο κοιτάει πάνω από τα χωριά μα. Κοψίδια. 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 Έτσι σε βλέπει. Σε ένα πατρό παράδοση εδώ πέρα με τα κοψίδια. Στην εξωτερική σου εμφάνιση υπάρχει κάτι που σε χαλάει. Τα πόδια μου μια ζωή. Τα πόδια σου τρομερό κόμπλεξ. Τι έχει με τα πόδια. Πάντα από μικρή το είχα. Τι δηλαδή. Επειδή φοράω σχεδόν νούμερο 40, 39,5. Επειδή είναι όσοι ήδη σου πέλα, εγώ πρέπει να την πόδα και να τα δείξει. Έλα. Καλά, τώρα με την πόδα εντάξει λίγο τάξη καμουφλάρι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Φαίνεται φυσικά μεγάλη. Ναι, άμα βάλω ένα αυτό θα δει. Είμαι άνθρωπο που δεν ζητάω πολλά. Μεγαλύτερο μου όνειρο. Να είμαστε ευτυχισμένοι. Να νιώθουμε καλά. Δεν έχω. Και σίγουρα έχει πραγματοποιήσει πολλά σου όνειρα τώρα, έτσι δεν είναι. Το χόμπι μου έχει γίνει δουλειά μου. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει στη ζωή μου. Λοιπόν, ποιο είναι το φετίχ σου. Κάλτσες. Εντάξει, α μην πω αυτό που σκέφτηκα. Όταν όχι, είναι όντως. Όταν λες κάλτσες. Δηλαδή δεν τις αποχωρίζεσαι ποτέ. Όχι, δεν είναι αυτό. ανάλογα με τη διάθεσή μου. Καταλαβαίνεις. Σε προσωπικές στιγμές μένω μόνο με τις κάλτσες. Όχι, ξέρεις τι. Όταν θα με δεις, θα με καταλάβεις το πώς νιώθω όταν δεις τις κάλτσες μου. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Νιώθω ότι επιστρέφω με πολύ δύναμη. Και νομίζω ότι αυτή η ξεκούραση μου έκανε πάρα πολύ καλά.